ξεκινήσει μια παρέα 4 ατόμων να πάμε στην Αγία Νταρόσα. Μας το είχε προτείνει κάποιο παιδί από την παρέα, συγκεκριμένα η Παναγιώτα, η φίλη μου, να πάμε το χετάξι. Όπως ξεκινήσαμε όλοι, γιατί όλοι το θέλαμε αυτό. Πήγαμε εκεί και σαν να έγινε κάτι το πολύ απλό για μας. Ήρθε κάποιος γέροντας, ντυμένος όπως αρμόζει, ας πούμε, σε κάποιον ιερέα, και μας πρότεινε να μας μιλήσει. Κάποια στιγμή είχαμε φτάσει στην είσοδο της εκκλησίας, στον Αγιάννη τον Ρώσο. Πολύ ευγενικά μας ζήτησε αν θέλουμε να τον ακούσουμε και μαζευτήκαμε και 4 γύρω του και μας είπε ορισμένα πράγματα τα οποία ήταν αρκετά ενδιαφέρον, τα ακούσαμε με αρκετό ενδιαφέρον και μάλιστα μετά αφού τελείωσε η ολομιλία συζητήσαμε το ότι ο συγκεκριμένος γέροντας δεν ήθελε ούτε να μας οφείσει προς την εκκλησία, δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Παρά τον ενδιέφερε το γεγονός ότι ήθελε να μας μάθει το πώς πρέπει να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε. Σε τι ανθρώπους, σε τι άτομα, και ότι γενικότερα η εξομολόγηση είναι κάτι το όμορφο και βοηθά να καθαρίσει η ψυχή μας. Συνήθως όταν συζητάς με κάποιον άνθρωπο, όσο πολύ αγαπητός κι αν είναι, αν αισθανθείς κάπου την αναπνοή του, ή θα τραβηχτείς ή κάπως θα κρατήσεις τη δική σου αναπνοή. Μου έκανε εντύπωση σε εμένα, γιατί το κάνω αυτό συνήθως. Όταν κάτι δεν μου αρέσει, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ήθελα να αναπνέω την εκπνοή του γέροντα. Μου άρεσε αυτό το αίσθημα. Όπως και πάλι κάποια στιγμή που αισθάνθηκα κάποια μηχανία, μιλώντας μας στην αρχή για την εξομολόγηση και όλα αυτά, κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποια μηχανία και έπιασα τα χέρια μου κάπως έτσι. Κλασικές κινήσεις που κάνει κάποιος άνθρωπος που έχει αμηχανία. Και γύρισε εκείνη την ώρα και μου πιάσε τα χέρια μου, σαν να το καταλάβαινε, σαν να μου έλεγε να νιώσω καλύτερα. Γυρνώντας με τα παιδιά από την εκδρομή μας, είχαμε πάει, είχαμε διασκεδάσει, είχαμε τον μπάνι μας, φάγαμε. Κάποια στιγμή στο γυρισμό αισθάνθηκα κάποια αδιαθεσία. Σταματήσαμε σε κάποιο χωριουδάκι πριν τη Χαλκίδα, σε ένα περίπτερο για να πάρω ένα ντεπών. Σταματώ στον περίπτερο, η κοπελιά, η Παναγιώτα συγκεκριμένα που ήταν δίπλα μου, μου λέει όχι, μου λέει ήταν ένα φαρμακείο ανοιχτό πιο πίσω. Τι λέω, γιατί να τρέχουμε πιο πίσω, αφού έχουμε σταματήσει ακριβώς εξ' το περίπτερο. Παρ' όλα αυτά σηκώθηκε και πήγε στο φαρμακείο. Και την ακολούθησα και εγώ, μπαίνω μέσα στο φαρμακείο. Ήταν η κυρία Φωτεινή, να θυμάμαι καλά το όνομά της. Μας ρώτησε τι θέλουμε και της είπα ότι επειδή έχω κάποιο πρόβλημα στο μάχη, να μου δώσει κάποιο ντεπών. Και εκείνη την ώρα φοινικά ήταν ένα βιβλίο, στο οποίο βιβλίο υπήρχε στο εξώπυλο ο πατέρ Ιάκωβος. Γυρνάω στην κοπελιά, της λέω «Να, ο πατέρας μας μίλησε το πρωί». Τόσο απλά. Και συμφωνεί μαζί μου, λέει «Ναι». Κατευθείαν γυρνάει η φαρμακοποιός, η κυρία Φωτεινή. Μας ρωτάει ποιος ακριβώς ήταν. Της δείχνω τη φωτογραφία. Μας δείχνει και άλλες πολλές φωτογραφίες που υπήρχαν πάνω στο γραφείο. Και μια κορνίζα που υπήρχε ακριβώς από πίσω από τον καθόταν η κυρία Φωτεινή. Και της λέω «Ναι, μας όλες τις φωτογραφίες λέω είναι ο ίδιος, και εγώ και η Παναγιώτα». Παθαίνει κάποιος σοκ, μετά μας εξηγεί ότι ο γέροντας έχει κοιμηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Το ίδιο σοκ παθαίνουμε και εμείς μετά. Φωνάζουμε και τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, τα άλλα δύο παιδιά. Έχουμε όλοι μέσα, επικοινωνούμε με το μοναστήρι στο νοσηλεύει πάνω. Οπότε κάπου καταλάβαμε ότι αυτό το γεγονός το είχαμε ζήσει μόνο εμείς οι τέσσερις. Και συγχρόνως καταλάβαμε ότι πρέπει να το βλέπαμε εκείνη τη στιγμή μόνο εμείς και όχι τα άτομα που περιφερόταν γύρω μας. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι αναφέρθηκε και μάλλον έδειξε την αγάπη του στο να μας οδηγήσει προς την εξομολόγηση. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, δεν ήθελε να μας αναφέρει σαν πιο νέους ανθρώπους, να μας πει ακολουθήσει την εκκλησία, τον ίσιο δρόμο, σύνδεσε όλα αυτά που ακούμε εμείς οι νέοι.
Παρά όλη την αναφορά ήταν πάνω στην εξομολόγηση. Και συγκεκριμένα η φράση του που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και μου είχε χαραχτεί μέσα μου είναι το ότι όπως ψάχνεις, μας είχε πει, να βρεις έναν καλό γιατρό όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, έτσι πρέπει να ψάχνεις να βρεις έναν καλό πνευματικό για να εξομολογηθείς, να του πεις αυτά που σε απασχολούν, αυτά που έχεις ζήσει, αυτά που θες να φανερώσεις σε κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. Έτσι λοιπόν πρέπει να ψάξεις να βρεις έναν καλό πνευματικό.